πάλι κοντά σας με μια ακόμα συνέντευξη με ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να βρισκόμαστε στο γραφείο του Πρόεδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμορουσίου, κ. Γιώργου Πατούλη. Κύριε Πατούλη, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε μαζί μας. Χαρά μας μεγάλη στην προσπάθεια που κάνετε να φωτίσετε τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης μέσα από το κανάλι σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα λίγο με τα θέματα του Δήμου. Και συγκεκριμένα με ένα μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι η κατασκευή του Πόλιου Γκαρά στην πλατεία Ευτέρπης. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις. Αυτή τη στιγμή σε τι στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου? Καταρχήν είναι ένα έργο το οποίο το πιστεύουμε γιατί είναι έργο πνοής, όχι μόνο για το ζήτημα της κυκλοφοριακής δυναμίας που έχει συμβεί εύκολα και σίγουρα, αλλά καθώς επίσης μέσα από αυτή την φόρτιση το διοξείδιο του άνθρακα και το μονοξείδιο ακόμα που δημιουργείται από κάποιες κακές κατασκευές θα μπορέσει γρήγορα να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Είναι ένα έργο το οποίο πέρασε από πολλά στάδια, 7 χρόνια σχεδόν διαδικασιών. Στην τελική φάση στην οποία είναι η πραγμάτωση από όλες τις νομικές εγκρίσεις των ανεξάρτητων αρχών, του Σολομέλειας, του Ελεκτικού Συμβουλίου κλπ. Περιμέναμε και είχαμε αρκετή καθυστέρηση από τη μετακίνηση υψηλής τάσεως φορτίων καλωδίων κάτω από την πλατεία, τα οποία καλώδια θα έπρεπε να τα μεταφέρει η ΔΕΗ και κανείς άλλος. Η ΔΕΗ είχε σύμβαση με έναν εργολάβο, ο οποίος ο εργολάβος δεν απεπλήρωνε δυστυχώς τους εργαζόμενους για 5-6 μήνες και είχε τη σύμβαση για όλη την Αττική, με αποτέλεσμα πάνω από 3-4 μήνες να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα και καμία εκτέλεση εάν δεν γινόταν αυτό το στάδιο που σας περιγράφω. Ευτυχώς ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και θεωρώ έχουμε μπει στην κυριολεξία, στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσει ένα έργο πνοής. Εξάλλου σήμερα βρίσκονται πλέον όλα εκείνα τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα τρυπάνια για να κάνουν τις πρώτες, εάν θέλετε, εσκαφές, και συγχρόνως να πω ότι έχει τεθεί και το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος, το οποίο επειδή είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή με 0 ευρώ για τον πολίτη, αλλά με το ενδιαφέρον να το ολοκληρώσει όσο γίνεται πιο γρήγορο εργολάβος, πιστεύω ότι ακόμα και στο χρονοδιάγραμμα θα είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες στην ολοκλήρωσή του. Αυτό τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Και περνώντας τώρα στο άλλο μεγάλο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και συγκεκριμένα την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Σε αυτό το έργο υπήρχαν κάποια προβλήματα, χρειάστηκε να κάνετε κάποιες επιπλέον εργασίες. Πού οφείλονται όλα αυτά? Καταρχήν θα σας πω ότι δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα και η αυτοδιοίκηση και ο Δήμος μας με τις εμπλοκές εκτός από την κεντρική κυβέρνηση και σαν διαχειριστική αρχή των περιφερειών, οι οποίοι πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στη δική τους αρμοδιότητα. Αυτό το έργο είχε ξεκινήσει μέσα από μια οραματική μελέτη την οποία είχαμε κάνει για να δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη στο κέντρο, διότι με τα μεγάλα καταστήματα σίγουρα και με τους κυβόλυθους που είχαν βάλει παλαιότερα οι δημοτικές αρχές στους δρόμους είχαν δημιουργηθεί πολλά ζητήματα στην προσβασιμότητα αλλά και στο ενδιαφέρον των καταναλωτών. Με διάφορες δράσεις που έχουμε κάνει και με τις λευκές νύχτες και με τα διάφορα happenings και με τη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και με την ανάπλαση την οποία εκτελέσαμε, θέλαμε να αιματοδοτήσουμε το ιστορικό εμπορικό κέντρο. Είναι αλήθεια όμως ότι ως επιβλέποντος αρχή που ήταν η περιφέρεια δεν κάναν όπως θα έπρεπε τη δουλειά τους, και το λέω πολύ σαφέστατα, νομίζω δημόσια μέσα από το κανάλι σας. Αυτό δημιούργησε αρκετές καθυστερήσεις στο επίπεδο της παραλαβής, διότι εμείς δεν είχαμε καμία διάθεση να παραλάβουμε ένα έργο το οποίο είχε κατά την άποψή μας σημαντικές ατέλειες. Παρά τα αυτά, μέσα από το ζήτημα της επιφύλαξης των υπηρεσιών μας και τη διάθεση εμείς να βελτιώσουμε και να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω στην ολοκλήρωση
αυτού του έργου. Πλέον σήμερα μπορώ να σας δηλώσω και μέσα από το κανάλι σας ότι μπαίνουν οι βελτιώσεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται προς το κέντρο, ώστε να παραδοθεί ίσως κοντά στα Χριστούγεννα, όπως θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το ιστορικό κέντρο, με τις πινελιές τις οποίες θα βάλουμε. Άρα θεωρώ ότι το κέντρο μας, το οποίο οραματιζόμαστε να το κάνουμε το καλύτερο εμπορικό κέντρο στην επισκημότητα των Βορείων Προαστίων, βρίσκεται προς τη διαδικασία ολοκλήρωσής του. Μάλιστα. Μιλήσατε για την τόνωση της εμπορικής κίνησης στο κέντρο του Μαρουσίου. Εν όψει τώρα των εορτών των Χριστουγέννων, τι δράσεις έχετε προγραμματίσει? Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού αλλά και οι διευθύνσεις έχουμε με τις δικές μου εντολές φυσικά προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκινάνε και αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά θα ολοκληρώνονται προς τα μετά την πρωτοχρονιά, με στόχο και βεβαίως ο κόσμος που επισκέπτεται το κέντρο μας να χαίρεται, αλλά και να δημιουργούμε τον λόγο του να βρεθεί στο κέντρο μας. Βεβαίως έχουν ετοιμαστεί όλα εκείνα, ώστε να κάνουν τα Χριστούγεννα πιο χαρούμενα, πιο λαμπερά, πιο αν θέλετε γιορτινά, να φύγουμε από αυτή τη μιζέρια αυτών των τελευταίων ετών που μας έχουν όλους μαυρίσει την καρδιά, και μέσα από την ουσία της ανάπτυξης και του φωτισμού αλλά και της αναπτυξιακής διαδικασίας στην οποία πιστεύουμε πρέπει να κάνουμε στον εμπορικό κόσμο, να βρούμε τις μέρες τις καλύτερες. Μάλιστα. Σαν Δήμος διατηρείτε αρκετές δομές, κοινωνικές δομές και αρκετές παροχές προς τους δημότες. Με δεδομένα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, πώς καταφέρνετε και διατηρείτε τις δομές αυτές? Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά και χρησιμοποιούμε όλες τις βέλτιστες πρακτικές εποφελίαν των δημοτών πολιτών μας και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. Αυτή η εμπειρία μας έφερε να είμαστε και leader πολλών άλλων δήμων στα προγράμματα του ΔΕΒΑ, που γινόταν με προγράμματα δηλαδή του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης αναπτύσσοντας ένα μεγάλο δίκτυο ποιοτικά αναβαθμισμένων βρεφονηπιακών σταθμών, τα ΚΑΠΗ μας, ο χώρος του Αλτσκάιρ με τα ΓΔΑΠΑΜΕΑ, αλλά και τα κοινωνικά μας παντοπολία, τα φαρμακεία, τη Λουθαχανόκηπους, που αν θέλετε μέσα από τις δικές μας δράσεις δημιουργήθηκαν και προγράμματα χρηματοδότησης αλλά και προσωπικού ενσωμάτωσης σε τέτοια προγράμματα για όλη την Ελλάδα, είχαμε γίνει πιλότος, μπορούμε και εξυπηρετώντας ακόμα τις ευπαθείς ομάδες και κυρίως με επιταγέτορο επιταγές από τους χορηγούς μας, που θέλω και μέσα από την εκπομπή σας να πω ότι είναι αρκετοί και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για την συνδρομή τους, ώστε στο Μαρούσι να μην νιώθει κανείς ότι δεν έχει ένα πιάτο φαγητό και δεν το προσφέρουν ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, ώστε με κάποιο τρόπο να ζει έστω και στοιχειώδης καλά. Για να περάσουμε τώρα λίγο στα γενικότερα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε ανασχηματισμό, νέα κυβέρνηση και πριν από λίγες μέρες είχατε μια συνάντηση με τον νέο υπουργό Ιστορικών, κ. Σκουρλέτη. Ποια ήταν τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής? Καταρχήν, μια κυβέρνηση που μένει η ίδια με τον ίδιο πρωθυπουργό πρέπει να είναι μια συνέχεια της πολιτικής τους. Και σαφέστατα οφείλω να πω ότι με τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος απήλθε πλέον του αξιώματος αυτού και ήρθε κάποιος άλλος, ο κύριος Σκουρλέτης, θα πρέπει καταρχήν ένα έργο που έχει γίνει με κόπο να ολοκληρώνεται γρήγορα και να συνεχίσουμε το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Αυτό ακριβώς το μεταφέραμε πριν λίγες μέρες, στην ψήφιση δηλαδή του νομοσχεδίου Σκούπα, που δεν πρόλαβε η Βουλή να το ψηφίσει διότι απομακρύθηκε ο κύριος Κουρουμπλής και έγινε υπουργός Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε να μην συνεχιστεί στην ψήφιση του. Ένα νομοσχέδιο που είχε προκύψει μετά από συνομιλία και διάλογο 1,5 έτους. Δεν είναι βέβαια το νομοσχέδιο που θα λύσει τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, αλλά έχει θετικές διατάξεις οι οποίες χρειάζονται γρήγορα να υπερψηφιστούν. Ο κύριος Σκουρλέτης είπε ότι θέλει να το χτενίσει για να το συνεχίσει. Είπα, εύχομαι να μην χαλάσετε τη χωρίστρα, για να χαροποιήσω λίγο
και την απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπερψηφιστεί αυτό, βρίσκεται η Επιτροπή των Μεταρρυθμίσεων του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, κάτι στο οποίο συμμετέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με 3 εκπροσώπους και είμαι παρόν και προσωπικά, με στόχο να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη και να λύσουμε τις παθογένειες οι οποίες έχουμε στη χώρα μας, και πιστεύω ότι η χώρα μας, από τη στιγμή που δεν έχει δώσει το δικαίωμα ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του και υπάρχει μια βραδίτητα σε αυτό και παντού παρεμβαίνει το κράτος, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους των 7 χρόνων ύφεσης που έχει σήμερα η χώρα μας. Φαντάζομαι ότι αυτά που είπατε τώρα θα είναι και κάποια από τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την αλλαγή του Καλλικράτη. Σίγουρα καταρχήν πρέπει να δούμε το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, πώς, με ποιο τρόπο κινήθησαν γρήγορα και όλες οι χώρες βρίσκονται σε ανάπτυξη 2, 3, 5 χρόνια και περισσότερα. Η Λιθουανία τα 2 τελευταία χρόνια, η Ουγγαρία τα τελευταία 3, εμείς 7 χρόνια ύφεση, η οποία όχι μόνο έχει τη μεγαλύτερη ανεργία και κυρίως στους νέους το 60% όπως είναι γνωστό, αλλά και 500.000 νέοι επιστήμονες έχουν μεταβεί σε άλλα συστήματα χωρών. Μία χώρα η οποία πρέπει να εισάγει, αν θέλετε, επιστημονική γνώση, μυαλά και γενικότερα επιστήμονες, εμείς εξάγουμε συνεχώς αφυδατώνοντας τη δυνατότητα. Πού θα στηριχτεί το κράτος? Άρα, θεωρούμε γρήγορα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, ώστε ο κάθε τόπος να δημιουργήσει την τοπική του ανάπτυξη, αυτό της θέσης εργασίας και τελικά την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι το μοντέλο που επικρατεί, αυτό στηρίζουμε και εμείς ως ΚΕΔ και ως αυτοδιοίκηση, και θα πρέπει να καταλάβει η κεντρική κυβέρνηση ότι δεν μπορεί αυτοί που νομοθετούν να είναι και οι εκτελεστικοί, δηλαδή οι υπουργοί, και να έχουν και τις αρμοδιότητες κατ' ουσίαν που εξαρτάται η αυτοδιοίκηση για να προχωρήσει. Για να περάσουμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που απασχολεί την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό της διαχείρισης των αποβλήτων. Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε αυτό και πώς κρίνετε τις μέχρι τώρα ενέργειες της περιφέρειας Αττικής αλλά και της κυβέρνησης? Καταρχήν νομίζω ότι τις απαντήσεις έχουν δώσει άλλες χώρες. Οι πράξεις Δήμων έχουν κάνει το σύμμικτο σκουπίδι από 90% που το έχουμε εμείς στο 15% και στο 20%. Αυτό σημαίνει χρήμα για τους πολίτες, καλύτερο περιβάλλον για τους δημότες και τους πολίτες. Εμείς έχουμε καθυστερήσει πολύ. Η περιφέρεια είναι απαράδεκτη, διότι δεν έχει κάνει το παραμικρό 2-2,5 χρόνια και είναι εν διοίκηση. Κατήργησε και είπε όχι γραμματικό, κλείνω τη φυλή, δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά. Και νομίζω ότι σύντομα θα λογοδοτήσει τη συνείδηση των πολιτών. Όσον αφορά τον ΠΕΔ που κρίθηκε πρόσφατα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι μία αντιδημοκρατική απόφαση, διότι καταρχήν δεν είχε διαβουλευτεί με όλους τους Δήμους της Αττικής. Δεν έχει δώσει κανείς λευκή επιταγή ούτε στην κυρία Δούρου ούτε στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάπως για λάθος το έχουν δει. Και πράγματι, οφείλω να πω, θα λογοδοτήσουν σίγουρα, ξανά το λέω, στη συνείδηση των πολιτών, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το θέμα των στερεών αποβλήτων, ενώ αφού ήταν φιλικά προσκύμενοι προς την νομοθετική εξουσία και την υπερψήφιση νομοσχεδίων που κάποτε έλεγε η κυρία Δούρου πριν γίνει περιφερειάρχης ότι έπρεπε ο πρώτος βαθμός να το διαχειρίζεται, είδαμε ότι δεν έκανε τίποτα από αυτό. Ξέρετε, μου θυμίζει κάτι, σκίζουμε τα μνημόνια, κάνουμε διαδικασίες και με τις σημαίες των Αμερικανών και σήμερα είναι ακριβώς τα αντίστροφα από αυτά που λέμε. Όμως θεωρώ ότι όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει και σίγουρα θα δώσει τις απαντήσεις του σύντομα. Κλείνοντας τις ερωτήσεις μου, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με τα μελλοντικά σας σχέδια. Δήμαρχος Αμορουσίου, πρόεδρος ΚΕΔΕ, μετά τι? Καταρχήν έχουμε 2,5 χρόνια Δήμαρχος Αμαρουσίου και 3 χρόνια πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος από αυτή την ημέρα που μιλάμε και κάνουμε τη συνέντευξη. Είναι αρκετός ο χρόνος. Είναι σίγουρο ότι εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επιτελέσουμε, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και λόγω της εποχής και λόγω της παθογένειας της χώρας μας, στο έπακρο τον προγραμματισμό μας που έχουμε πει είτε στους πολίτες είτε στους συναδέλφους μας. Αυτό προσπαθούμε, αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία μέρα αυτών των θητείων μας.
Από εκεί και πέρα, επειδή όλα έχουν μια ρευστότητα, εμάς μας ενδιαφέρει τι θέλει ο πολίτης και κυρίως τι θέλει το εθνικό συμφέρον. Θεωρούμε ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να αναλάβει το μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων του, είτε σαν πολίτης είτε σαν άνθρωπος που έχει αναλάβει κάποιες ευθύνες απέναντι των πολιτών του. Άρα όλα αυτά θα ζυγιστούν και θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα, αν έλεγα ότι σταματώ και ασχολούμαι με την ιατρική μου, θα έλεγα ότι είμαι από εκείνους που έκανα ό,τι μπορούσα συνειδησιακά, τα ίδια θα έκανα ακριβώς. Εάν τώρα καλεστώ να δημιουργήσω ακόμα μεγαλύτερη δύναμη επάνω σε αυτό το οποίο πιστεύουμε ή λόγω της εμπειρίας έχουμε, θα το εξετάσουμε σε κάθε περίπτωση. Εγώ έχω ολοκληρώσει ερωτήσεις. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να προσθέσετε? Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή τη μίζερη πρακτική της διαχείρισης απλώς και μόνο του χρέους. Πρέπει να μπούμε στην ανάπτυξη και στην αισιοδοξία. Η δύναμη της Ελλάδας είναι μεγάλη. Η νησιωτικότητα δεν είναι πρόβλημα. Είναι η πηγή εξόδου της χώρας μας από το πρόβλημα, μέσα από τον τουρισμό. Ο ιατρικός τουρισμός, οι βραχίονες ανάπτυξης του πολιτισμού και της ιστορίας μας είναι εκείνες που, αν φύγουμε από τις ειδοληψίες, τη μιζέρια και τη φαγωμάρα μεταξύ ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει αλλά έχουν δείξει τον κακό τους αυτό, πιστεύω σε μια άλλη Ελλάδα, στην Ελλάδα του μέλλοντος, που η ομογένεια και η άλλη Ελλάδα που είναι έξω από αυτήν την πατρίδα, από τη μητέρα και βρίσκονται σε άλλες χώρες, όλοι μαζί θα πρέπει να ενώσουμε και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Ήταν μία ακόμα συνέντευξη με ένα από τα συνοδικότερα στελέχη της αυτοδιοίκησης. Και την επόμενη φορά πάλι κοντά σας με ένα καινούριο καλεσμένο.